Και παιδιά, να σας πω και κάτι τώρα. Πώς έχουν συντονιστεί όλα. Όλα προχωράνε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Αν εξαιρέσεις κάτι περίεργο που εμφανίστηκε στην παραλία, αυτό βγάλτο. Όχι, ρε. Όχι την Queen Tina. Όχι για το άλλο. Φύγε, όχι. Για το ψάρι της Αβύσσου, λέω. Ωραίο. Αυτό. Γλυκουλινάκι. Και ύστερα μου λες, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Δέστε εδώ πώς είναι. Σαν Δευτέρα στη δουλειά μετά από το Πάσχα. Μπράβο, πολύ εντυπωσιακό. Τώρα φέρε την Queen Tina, δεν μπορώ να το βλέπω. Δες τι ωραία, Ρε φίλε, από εδώ. Ρε φίλε, γλύκανε το. Ωραία η Τίνα. Ωραία. Γιορτάζει σήμερα. Έλα, παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες. Χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο μας, ρε παιδιά. Ό,τι επιθυμείς. Χρόνια πολλά στην Ελένη τη Μενεγάκη, στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, στην Ελένη τη Φουρέιρα. Στον αδερφό μου τον Κώστα. Να τον χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά. Πού να φαντάζω ότι ο αδερφός του θα του συμβεί αυτό. Δεν πειράζει. Υγεία, αγάπη και χαμόγελο και εμβόλια. Έτσι κι αλλιώς. Φτάσανε στην Ελλάδα τα ευχάριστα. Είμαστε πολύ μπροστά, παιδιά. Προς τα πίσω, αλλά μπροστά εννοώ. Στη Βέρεια, επιχείρηση στη Βέρεια, δίνει, λέει, άκου τον, 300 ευρώ για να εμβολιαστείς. Ορίστε. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος να στέλνει βιογραφικά. Δύο σου λέει να κάνω και έβγαλα πάνω από το βασικό μισθό. Αυτό που μας πληρώνουν δεν μας κάνει καθόλου περίεργο. Που δίνουν λεφτά δηλαδή για να πας, εννοώ. Δεν ξέρω. Πότε μας ξαναπλήρωσε κάποιος για να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω, το αφήνω εδώ, σκεφτείτε το, βέβαια. Από την άλλη, τι να κάνουν κι αυτοί, ρε φίλοι. Το παλεύουν. Με τα εμβόλια, με τα τεστ. Έχουν βγει πια στους δρόμους και τους ρωτάνε έναν-έναν. Σαν τεστ, στον ύπνο το παιδάκι. Έγινε. Πώς δεν το πήρε στο κατόπι το παιδί με την παντονέτα στο τέλος. Τι να πω. Πάντως γενικά να ξέρετε είναι μεγάλη εκστρατεία, παιδιά. Τώρα μην λέμε και ψέματα. Χαμός γίνεται με τα σποτς, στα ίντερνετ, τηλεόραση, θες, ραδιόφωνο. Εγώ έμαθα από πηγές πάντα ότι υπάρχει και ένα νέο τζιγκλάκι που το δώσανε στον κολλητό, τον Γιώργο το Λιβάνι. Θέλουν να πιάσουν και αυτό το target group των νέων. Ναι, και επειδή τώρα ο Γιώργος είναι και στα πάνω του. Είναι, καταλαβαίνεις, ρε παιδάκι μου, τι να κάνει τώρα κι αυτός. Εντάξει, το παιδί, εντάξει, είναι πολύ. Άκου τώρα. Βγήκε στα νυχτά κι αυτός να ξαρεγλάρει λίγο, ρε παιδάκι μου, τον τρέλαναν. Και στα νυχτά ήσουν εσύ σαν ένα όμορφο νησί. Έλα, ρε. Έχει αυτός τον καημό τώρα, εντάξει, λογικό. Τέλος πάντων, με το που θα γυρίσει από την Ίδρα, μπαίνει κατευθείαν στούντιο να πει το τζίγκλ από το υπουργείο, το οποίο θα λέει... Να είστε εμβολιασμένοι, παιδιά μου, όπου πάτε, κανένας να μην βγαίνει, τη μάσκα δεν φοράτε, εμβόλιο θα κάνει. Στο τέλος θες δε θέλεις, αλλιώς μαρκούτσι βάλε και κάτσε να υποφέρεις. Να είστε εμβολιασμένοι, παιδιά μου, άμα βγείτε κι αν κάτι σας μπλοκάρει, σου λέει θα πληρωθείτε, εμβόλιο θα κάνεις. Το τέλος δεν σε θέλεις, δεν είναι με το ζόρι. Αλλά οκ, ξέρεις. Ωραίο τσιγκλάκι, ωραίο. Εμβόλια, παιδιά, εμβόλια, μαρκούτσια παντού. Έρχονται. Μπράβο σου, πολύ εντυπωσιακό. Να σου πω και κάτι, κάθομαι και ασχολούμαι τώρα και με τις αχλαμάρες. Τη στιγμή που εχθές είχε δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Όχι, ναι, γιατί μια χαρά, παιδιά. Όχι, φυσικά και τον είδα. Σαφέστατα, αφού είδα τον πρώτο, δεν είδα το δεύτερο. Πόσο χειρότερα μπορεί να είναι. Κι όμως, ξεκινάω να βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει ο διαγωνισμός. Βγαίνει μια κοπέλα. Σαν Ολλανδία, ρετή και τιμέ, φανταστείτε. Έγινε. Και εκεί πέρα μαζί με έναν ακροβάτη, το παιδί αυτό. Που χόρευε break dance. Λέω, δεν πειράζει, Νικόλα. Δώσε το όπως την οργή, να ακούσει τα τραγούδια. Βγαίνει λοιπόν πρώτο-πρώτο το Σαν Μαρίνο.
Σαν Μαρίνο δεν ήταν, σαν τη Θεοδώρα την Αγία των Φτωχών ήταν, δηλαδή κάτι έτσι λίγο σαν τη Μιμή την Τενίση, η οποία μεταμορφώθηκε στην Νταϊάννα Ρος στη συνέχεια, σε ανατολίτικο ρυθμό όλο αυτό. Δεν τελείωσε όμως εκεί, βλέπεις, όχι, βγήκε ένας ράπερ. Κάποια στιγμή αυτό είναι το μαύρο το βερμουδάκι του. Δες τι ωραίος. Ωραίος, δες τα τακτικά να πήγαινε. Σαν να ξαμοράθηκαν λίγο οι Beyoncé με το Jay-Z μου έκανε. Δεν πειράζει. Λέω από μέσα μου, το έκαναν επίτηδες. Ήταν έτσι για ζέσταμα στην αρχή. Βγαίνει η Εστονία. Λέω εδώ είμαστε. Να το. Ένα φεγγάρι. Ένας κύριος μπροστά. Μήνυμα λέω. Ωραίο, ωραίο. Αυτός τίποτα. Με ένα ωραίο πουκαμισάκι και το παπηγιόν λιμένο. Σαν να έφυγε από ένα πάρτι και τον έπιασε στον δρόμο η Μπόρα. Ναι, λέω Μπόρα, γιατί ξαφνικά το φεγγάρι έφυγε και στη θέση άρχισε να πέφτουν αστραποβροντές και κεραυνοί. Πολύ δυνατό. Εν τω μεταξύ να διψάω, αλλά δεν πρόλαβα να πιω νερό γιατί βγαίνει η Τσεχία. Ένας νεαρός με πλατινέ μαλάκι, δες το τι ωραίο, και ένα μποφάν, τίγκα στην κίτρινη παγέτα, σαν καναρινάκι ντυμένο σαπουτζάκι. Πολύ χαριτωμένο όμως να πω, ωραίο και το κομμάτι, χορευτικό. Είμαι κορίτσι Ζόρικο, δεν ήταν, αλλά εντάξει, καλό κομμάτι. Στο μεταξύ, εγώ έχω κορακάσει και να θέλω να πιω νερό. Βγαίνει η Ελλάδα. Τώρα εντάξει. Μπορεί να κοράκια σε αλλάξει τον κόπο. Τι κουκλί ζωγραφιστό ήταν αυτό. Τι όμορφη, τι ωραία φωνή. Η σκηνική παρουσία απίστευτη, το χορευτικό υπέροχο. Φτού σου κορίτσι μου. Μπράβο, γιατί, γιατί Στέλιο, γιατί. Νίκο, Νίκο. Μα τώρα δεν θέλω και το μελίσο κόμμο. Τι θες. Δεν θα το πιστέψεις. Δεν το πιστεύω, ορίστε με πίσω. Λοιπόν, η πεθερά Στέφανου. Τι λες. Μπήκε στο Λακαντέμια. Ναι, για δε. Η μάνα μου. Oh my god. Μαμα Μαριάννα. Όπου και δεν ήταν και έτοιμο ο μπρο γιατί το μαλλί είναι το πρόβλημα. Έχει δει τα live, παιδί μου. Έλα, πήγαινε στην πεθεραπεία. Έλα, έλα. Δεν έχω δει τη μαμά, κάτι μαλλιά βλέπω. Την είδαμε. Πού είναι, ουφ. Δεν τη χάρηκα τόσο πολύ που είδα τη μαμά μου που έπιασα νότες που ούτε καν ήξερα ότι μπορεί να φτάσει. Ντόχι. Αλλά δεν. Ωραίο, μπράβο, μπράβο. Έρε καναλάρα! Έρα καναλάρα, είναι καναλάρα! Μόνο εμένα δεν έχει παντρέψει, ρε Νίκο. Πού να σε παντρέψει, διάλεξε γαμπρό, αφού εδώ πέρα κάθε εβδομάδα είναι άλλο. Γιατί δεν με παντρεύουν εμένα. Κάτι λέει πάντα. Φυσικά. Γιατί να μας μείνει ο καημός στο τέλος. Να ρωτήσω, αυτή τώρα η φάση τι γίνεται, παιδιά. Πόσο χρυσό κουφέτο πια και αυτό το House of Fame Academia. Ούτε βεντάλια πια. Συντονίστηκε με τα live. Συγγνώμη, είναι δυνατόν. Δηλαδή μπήκε μέσα το γαμπρό τώρα. Πρέπει, ρε παιδί μου, σου λέει, μην τους βλέπω μόνο από την τηλεόραση. Φαντάζομαι τα ραβωνιάσματα live, ε. Γιατί όχι ο γάμος. Άκου τώρα την πρόσκληση. Σας προσκαλούμε στο γάμο μας την Παρασκευή στις 9 στο Sky. Θα ακολουθήσει η δεξίωση με ζωντανή ορχήστρα. Δεν θα τραγουδήσουν οι σπουδαστές της σχολής. Τι ωραία, τι γίνεται όμως. Από εκεί τους παντρεύουν, από την άλλη τους χωρίζουν. Να, θα μπει εκεί πέρα και η πεθερά του Σάκη. Στο Survivor, η πρώην πεθερά Λιβάνη, δεν το δεν προλάβαινε, είναι πολλά σήμερα. Άμα προλάβει, γιατί έχει να δώσει και 580 συνεντεύξεις η γυναίκα, το πρώην της Μαριάννας, γιατί δεν έχουν βάλει ακόμα στο Λακαντέμια, περιμένουν τελικό ίσως. Τη στιγμή που θα περνάει ο Φίβος στα Στέφανα, δεν ξέρω, γιατί και με τα reality φέτος, να σου πω την αλήθεια μου, κάθε φορά νιώθω πως... Δεν το ζω, δεν το ζω. Μπήκε μέσα η μάνα, πούντος λέει η Μαριάννα, για να δω το γαμπρό. Από εδώ, από εδώ, πεθερούλα τι κάνεις, Κάι θα μας τρελάνεις, την απόπια γι' αυτό. Δεν το ζω, δεν το ζω, περιμένω με τρέλα τη μαμά Μαριαλένα στο νησί να τη δω. Δεν το ζω, δεν το ζω, Σκάι θα μας τρελάνεις, τι να πει κι ο Λιβάνης, είναι πια τραγικό. Πολύ ωραία. Με αποσυντώνησε. Πού ήμασταν. Βέβαια, φυσικά. Λίγο πριν την Αυστρία. Πριν προλάβω λοιπόν να βάλω και ένα ποτήρι νερό, η οποία η Αυστρία εμένα μου άρεσε. Είναι λίγο άλλο. Τρυπητό πίσω. Πολύ ωραίο αυτό με τα φώτα. Πολύ ωραία φωνή αρχικά. Πάρα πολύ ωραίο. Και το ρούχο όλο μαύρο και ντυμένο στο χέρι αυτό. Χάντρα πουλια δεν είναι λίγο. Λέω ωραία τα πάμε. Μέχρι που βγαίνει η Πολωνία και τα χαλάει όλα. Κάτι έχουν πάει τώρα. Αυτό είναι, έχουν γυρίσει όλοι στο 80. Δεν ξέρω τώρα ψύχος τι θεωρείται αυτό. Ο κύριος βγήκε εδώ πέρα, βλέπετε, τραγούδησε με το μαύρο το γυαλί. Κόσμο ακούω, κόσμο δεν βλέπω. Και τον παλέτο γύρω-γύρω με τους φακούς να του δείχνουν το δρόμο. Τσάμπα δηλαδή τα έξοδα που κάνανε, αν πάνε ως εκεί, αν με ρωτάς. Εν πάση περιπτώσει, δεν πέρασε αυτός, ε.
Πού να περάσει, δεν έβλεπε. Βγαίνει η Μολδαβία τώρα. Τι λέω τώρα αυτή, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, να μην το βρίσκω. Το κομμάτι πολύ ωραίο, το χορευτικό πολύ ωραίο. Αυτή όμως κάτι να μου θυμίζει. Κάποια στιγμή μου ήρθε. Δεν είναι σαν να μεγάλωσε η Τσαγκρινού από προχθές, από τη συμμετοχή της Κύπρου. Έγινε πιο μαντάμ και ξαναπήγε στο διαγωνισμό με ένα κρεπαρισμένο μαλλί και λίγο πιο κλειστό ρούχο. Η Ισλανδία ήταν κάτι συμπαθέστατα παιδάκια από το 5ο Λύκειο Νέας Ιωνίας, που δυστυχώς τα δύο από αυτά τώρα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Ξέρεις, αυτά κολλάνε στο σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, το ένα κολλάει το άλλο, δεν τα μαζεύεις. Οπότε μας τραγούδησαν βίντεο. Πολύ χαριτωμένο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, περιμένουμε τώρα το Σάββατο στο τελικό να πάρουν βαθμούς και αυτά, να σηκωθούν να πάνε για διακοπές. Περνάω σε Σερβία τώρα, Στέλιο αφιερωμένο. Εδώ τώρα. Pussycat Dolls από το mini market της γειτονιάς, πάρα πολύ επιτυχημένο. Ναι, κάτσε τώρα να το φέρουμε στα δικά μας. Τη θυμάστε τη Mystique. Τη Mystique. Από εκεί ξεκίνησε η Ελένη Φουρέιρα. Τρεις Ελένες εκεί πέρα, εδώ πέρα τώρα έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες πάλι, μπράβο. Μια ξανθιά Ελένη, μια κοκκινομάλα, μια μελαχρινή σαν ανέκδοτο, να έχεις να διαλέξεις. Εν τω μεταξύ, να μην προλαβαίνω να πάρω και ανάσα. Έβγαινε μια χώρα μετά την άλλη. Δεν προλαβαίνεις να πεις και εκεί. Ευτυχώς πρόλαβα να πω δύο κουβέντες όταν βγήκε η Γεωργία. Η χώρα η Γεωργία, συμπαθέστατος αρχικά κύριος, πολύ καλός. Δεν ενόχλησε αυτός, καθόλου σαν να μην βγήκε. Ήταν, έβαλε το πουκαμισάκι του, έβαλε ζώνη ωραία, μαύρο τζιν. Ποιος ξέρει, του είπαν ότι προφανώς θα βγει με zoom από την αρχιτεκτονική σου. Τώρα μπήκες ρε παιδί μου στο μάντο. Ναι, ξαναβγήκα όμως τώρα γιατί τα έχω πάρει, Νικόλα. Άντε πάλι, γιατί διαθέσεις έτσι. Γιατί, ο James, ο James. Είναι στη Ρόδο με την Αμιγιάμι. Από τη Ρόδο είναι. Με δες. Άντε ρε, τόσο δύσκολη είναι η δουλειά του. Έκανες reality τόσο καιρό, γιατί είναι τόσο σημαίνει. Για μια φωτογραφία δεν ξέρω που έκανες, τι λένε. Ωραία. Έλα πάμε. Έλα, ποζέρικα όμως, τι σου. Σοβαρή, ναι, σοβαρή. Άκου κι αυτή τι ωραία. Να είσαι βίντεο είναι ρε. Τι είπε, τι ωραίο. Έλα, χειροκρότημα στο ωραίο. Να χειροκροτήσει. Δεν γίνεται έτσι όμως, παιδιά. Έχουμε δουλειές. Μας περιμένει το σοου το ταξιδιωτικό, Νικόλα. Ποιο σοου το ταξιδιωτικό, Νικόλα. Παιδί μου, έχουμε σοου ταξιδιωτικό. Θα κάνουμε με τον Τζέμς και τον Μπάρτσι. Πότε θα έρθει να ξεκινήσουμε γυρίσματα, ναι, έχουμε. Μόνο οι τρεις σας. Λες να κουβαληθεί και η Άμι Γιάμι. Νίκο. Εγώ δεν τη θέλω! Τι δεν θέλει την Άμι Γιάμι! Δεν τη θέλω την Άμι Γιάμι! Γιατί δεν την πειράζει! Όχι! Ούτε τη Ράμι ούτε τη Γιάμι θέλω! Να το! Ούτε την Άμι ούτε τη Γιάμι! Εκεί είναι τα αστεία της πάντα στην πόρτα! Δεν μας πέφτει τώρα, παιδιά, και λόγος. Αλλά με τι θέλουν αυτοί, μια χαρά, ό,τι θέλουν να κάνουν. Αυτοί είναι πια, παιδιά, οι stars. Αφήστε τους λίγο να λάμψουν. Πώς έλαμψε χθες η κολλητή της Πάολα από την Αλβανία. Έτσι ακριβώς. Δες τι ωραία. Πολύ καλή. Όλη τη μένη καθρέφτησε αυτή από την κορφή ως τα νύχια. Εν τω μεταξύ, το μισό μπάτζετ της αποστολής πήγε στα καλσόν, Στέλιο. Εγώ τόσο καλσόν μαζί πάνω σε πόδι δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, να δει αυτή μετά, δεν μπορώ να τα βγάλει, στεκότανε μάρμαρο. Και προφανώς εκεί πέρα τη τουμπώνουν, τη βάζουν μέσα και έρχεται κάποιος με ένα κοπίδι, κλακ τη κάνει και βγαίνει από μέσα. Είχε κάτι λίγο σαν γέλη και λεκίδου. Τα συνδύαζε όλα. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο, πολύ εντυπωσιακή. Περνάω λίγο στην Πορτογαλία, η οποία έχει εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά μου θύμισε πάρα πολύ το Στάδι Ψάλτη. Στο μάτι δεν την κάνω τα βράδια. Ταράχτηκα. Οπότε, ωραίο έλεγα το κομμάτι, αλλά είχα στο μυαλό μου το Στάδι, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώθηκα βέβαια καπάκι στη συμμετοχή της Βουλγαρίας. Συμπαθέστατη κοπέλα, στενοχωρημένη αυτή. Δες τη Στέλιο. Πολύ χαλιά το κορίτσι. Τόσο ταξίδι. Σε ένα βραχάκι ήμουνα μόνο του. Γλυκούλα. Μπίλι Άιλις. Άιλις, αυτή. Άιλις. Ωραία. Η Φιλανδία τώρα κάτι δεν έχει καταλάβει προφανώς. Έχει ξεκινήσει από τότε με τα τέρατα, θυμάστε τους Λόρτι. Και νομίζει μάλλον ότι ο διαγωνισμός είναι metal η Eurovision. Δεν ξέρω, τα έχουν μπερδέψει. Ωραίο τραγούδι βέβαια. Περνάω Λετωνία, Καπακοτά. Να, που ξαφνικά εμφανίστηκε η παιδιά αυτή η κοπέλα. Και με το που βλέπω αυτό το καρέ, δεν ξέρω, κάτι σκύρτησε μέσα μου. Πετιέμαι από τον καναπέ και φωνάζω τα ανακλαστικά. Μπράβο, Ρούλα. Μπράβο. Από τη Σύρο νόμιζα ότι είναι κατευθείαν. Θες τώρα το πράσινο σατέν με το άνοιγμα στο πόδι. Πάντως μπράβο, Ρούλα. Η Ελβετία τώρα από την άλλη εμένα μου άρεσε πολύ. Καλώς. Είστε ωραία. Η Φράντζα λίγο με προβλημάτισε σε κάποια σημεία, αλλά κατά τα άλλα πολύ ωραία εμφάνιση. Και κλείνουμε όλο αυτό τώρα με τη Δανία. Αρχικά η Δανία, πολύ μοβ, πολύ λιλά και αυτό λίγο έιτης, σαν να μην μπορούσε να πάνε η Άμπα. Και έστειλαν κάτι ανεψούδια τους. Και αφού γίνεται η ψηφοφορία λοιπόν και τελειώνει η βραδιά, παιδιά, βγαίνει και η Έλενα η Παπαρίζου. Χρόνια πολλά, Έλενα!
Από μία ταράτσα την είχαν την κοπέλα που κάνει και κρύο. Με κάτι χορευτές που κάνανε ζέσταμα γύρω-γύρω. Κούκλα η Έλληνα, λαμπερή, υπέροχη. Σαν καλή νεράτη του παραμυθιού. Έδωσε ευχές η γυναίκα στους διαγωνιζόμενους. Αναρωτιέμαι, δεν μπορούμε να στείλουμε, ας πούμε, μία συμμετοχή. Τώρα μου έρχεται, τώρα το φτιάχνω, ας πούμε. Με Έλενα Παπαρίζου και Ελένη Φουρέιρα ντουέτο. Θα γίνει χαμός, ρε. Να το πάρουμε. Δεν με ακούτε, δεν με ακούτε, θα το βρούμε μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, με τούτα και με εκείνα, έτσι ολοκληρώθηκε και όλη η βραδιά. Ελλάδα, χώρα του φωτός, σε περιμένει ο τελικός. Πάλι περάσαμε ευτυχώς. Στεφανία, μόνο μία, τέλειος ο ημιτελικός. Τώρα το Σάββατο χαμός. Δεν κρατιέμαι, τυραγέμαι. Για μας νικήτρια θα είναι μόνο μία. Ένα κορίτσι που το λένε Στεφανία. Θα περπατάει στραβά κούνια με μεράκι. Στη Eurovision το πιο γλυκό μου τράκι. Για μας νικήτρια θα είναι μόνο μία. Ένα κορίτσι που το λένε Στεφανία. Θα περπατάει στραβά κούνια με μεράκι. Eurovision το πιο γλυκό μου τράκι. Δεν κρατιέμαι, τυραννιέμαι. Μπράβο, ορίστε εδώ, βλέπετε με τη μασκούλα, μπράβο. Ένα χειροκρότημα σε αυτή την παραγωγή, ρε παιδιά. Ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα την ατελείωτη.